κάτι περίεργες φλασιές με τη ζωή. Δεν καταλάβαινα αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αλλά μόλις είδα το mail του Μεσίτη, έγινε μια έκρηξη μέσα στο μυαλό μου και τα θυμήθηκα όλα. Νόμιζα ότι κάτι είχα πάθει, ότι τα έχω χάσει, ότι έχω τρελαθεί. Αχ, αγόρι μου, πόσο χαίρομαι που συνήλθες και είσαι πάλι ο ίδιος. Δεν ξέρω όμως αν όλα γύρω μου είναι τα ίδια. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσατε να μου πείτε για τη Σάρα όσο είχα την αμνησία. Αλλά τώρα θέλω να μου τα πεις όλα. Τι ακριβώς έγινε σε εκείνο το σπίτι? Η Σάρα είχε κλείσει εκεί τη ζωή γιατί ήθελε να της αρπάξει το παιδί μόλις θα γεννιόταν. Τι αρρωστημένο σχέδιο ήταν αυτό? Ναι, και το σταμάτησες εσύ. Γι' αυτό αυτή μόλις μπήκες μέσα, σε χτύπησε και πάνω στον πανικό της εξαφανίστηκε. Και τώρα είναι άφαντη και την ψάχνουν και αυτήν και το σύνεργό της. Είχε και σύνεργό? Ναι. Πώς αλλιώς θα κρατούσε και τη ζωή και θα δηλητηρίαζε και τη μάνα της? Τι πράγμα? Έτσι ακριβώς. Είχε σκοπό να βγάλει από τη μέση και τη ζωή και τη Σοφία και σένα, από ό,τι φάνηκε. Ευτυχώς σου έσωσε τη ζωή η ζωή. Και τώρα, αγόρι μου, δόξα τω Θεώ, είσαι πάλι καλά. Έλα, Παναγία μου. Πρώτη φορά τα ακούω.